Τελειώνοντας, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος την μακρά και σπουδαιοτάτη επιστολή του προς Ρωμαίους που ακούσαμε στην σημερινή Αποστολική Περικοπή, παραθέτει μερικές πρακτικές συμβουλές που παρά τα αυτά έχουν ένα θεολογικό υπόβαθρο. Γράφει στο 15ο κεφάλαιό του εν μεταφράση: όσοι έχουμε δυνατή πίστη, οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες όσων έχουν αδύναμη πίστη και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε μας. Η συμπεριφορά μας να βοηθάει τον πλησίον να προκόπτει στο αγαθό και έτσι να συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας. Άλλωστε και ο Χριστός δεν έζησε για να ευαρεστήσει τον εαυτόν του, αλλά όπως λέγει η Γραφή, όσων σε ύβριζαν Θεέ έπεσαν επάνω μου. Να ξέρετε ότι όσα εγγράφησαν στις γραφές έχουν γραφεί για να μας διδάσκουν. Έτσι, με την υπομονή και την παρηγορία που θέλει, που δίδει η Γραφή, θα στηριχθεί η ελπίδα μας. Ήρθε ο Θεός που δίδει την υπομονή και την παρηγορία, ο Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, να σας δώσει την ομόνοια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. Έτσι όλοι μαζί με μια φωνή θα δοξάζετε τον Θεόν, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό να δέχεστε ο ένας τον άλλον όπως δέχτηκε και σας ο Χριστός, για να δοξάζετε ο Θεός. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα πολύ πολύ σπουδαία που αναφέρει, καταγράφει ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, στην επιστολή του την προς Ρωμαίους, υπάρχει, θα μείνομαι σε μία πρόταση. Ο δε Θεός της υπομονής δώει ημίν. Ο δε Θεός της υπομονής ήθε να δώσει σε εσάς κλπ. Εδώ ονομάζεται ο Θεός, όπως βλέπουμε, Θεός της υπομονής. Ομοίως ευθύς μετά ονομάζεται ο Θεός, ο Θεός της παρακλήσεως, δηλαδή της παρηγορίας και της ενθαρρύσεως. Και λίγο πιο κάτω, στον 13ο στίχο, λέγει ο Θεός της ελπίδος. Βλέπουμε κάποιες εκφράσεις εδώ: ο Θεός της υπομονής, ο Θεός της παρακλήσεως, ο Θεός της ελπίδος. Τι σημαίνουν όμως αυτές οι εκφράσεις? Λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας: Θεόν δε υπομονής και παρακλήσεως λέγει τον την υπομονή και παράκληση χαριζόμενον. Δηλαδή, επειδή είναι εκείνος που χαρίζει την υπομονή, την παράκληση, παράκληση θα πει παρηγορία, το ξαναλέγω, και ενθάρρυνση, και την ελπίδα, γι' αυτό λέγεται Θεός ελπίδος, υπομονής και παρακλήσεως. Πράγματι, όταν μιλάμε για αρετές, νομίζουμε, αγαπητοί μου, ότι η κάθε αρετή είναι αυτόνομη και μπορούμε να διαλέγουμε τις αρετές κατά το δοκούν, κατά την ευαρεσκιά μας, κατά τη βούλησή μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Οι αρετές είναι θείες ενέργειες, είναι άκτιστες ενέργειες και αποστέλλονται στα λογικά κτίσματα, όπως και ο ήλιος στέλνει τις ηλιακές του ακτίνες προς όλα τα κτίσματα. Καμία αρετή δεν εκπηγάζει από τον άνθρωπο. Καμία αρετή. Η αγάπη, επί παραδείγματι, εκπηγάζει από τον Θεό.
ο Θεός της αγάπης και φτάνει στους ανθρώπους. Πώς? Δια των ακτίστων ενεργειών του. Όπως δεν έρχεται ο ήλιος σε μας εδώ, στέλνει τις ακτίνες του, αλλά μην ξεχνάμε ότι παράδειγμα είναι αυτό, ότι οι ακτίνες του ηλίου βγαίνουν, είναι, ας υποθεί έτσι, βγαίνουν από τον ήλιο, είναι στοιχεία του ηλίου, γι' αυτό και οι άκτιστες ενέργειες είναι θεότης. Εξάλλου, όταν λέμε άκτιστον κάτι, αυτό είναι Θεός. Έτσι, μόνον ο Θεός είναι άκτιστος και ό,τι υπάρχει γύρω του είναι κτιστόν, και οι άγγελοι και λοιπά, όλα είναι κτιστά. Αυτή λοιπόν η ενέργεια άκτιστη είναι εκείνη με την οποία επικοινωνεί με τον κτιστόν κόσμο. Προσέξατε το αυτό το σημείο. Πώς επικοινωνεί ο άκτιστος Θεός με τον κτιστόν κόσμον? Δια των ακτίστων του ενεργειών. Όπως ο ήλιος επικοινωνεί με τους πλανήτες του δια των ακτινοβολιών, δια των ακτίνων των ηλιακών. Έτσι, εκείνο που θέλω να καταλάβετε, να καταλάβουμε, είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι πηγή κανενός αγαθού και καμιάς αρετής, αλλά ο Θεός είναι η πηγή παντός αγαθού. Έτσι, δια των ακτίστων του ενεργειών αποτείνεται προς όλα τα κτίσματά του. Και όταν έχουμε αρετές, αγάπη, υπομονή κλπ, αποτείνονται στις, γιατί έχουμε και τις δημιουργικές ενέργειες του Θεού, αποτείνονται προς τα λογικά κτίσματα. Όποιος λοιπόν αποδέχεται αυτή τη θεία ενέργεια, την ανακλά πίσω στο Θεό πάλι ως αγάπη. Αν εγώ είμαι ανακλαστικών στοιχείων, ό,τι πάρω από τον ήλιο το ανακλώ. Έτσι, εάν λάβω την αγάπη του Θεού, την αποδεχθώ ως ενέργεια άκτιστος πάντα, το ξαναλέγω, την αποδίδω, την ανακλώ ως πάλι αγάπη. Έτσι, αν ερωτήσουμε τι θα πει αγαπώ το Θεό, θα πει ότι στέλνω πίσω εκείνο που μου έστειλε εκείνος, διότι αν δεν είχε να μου στείλει, δεν θα είχα να του στείλω. Αυτό σημαίνει αρετή, πάσα αρετή και αγάπη και υπομονή, περί της οποίας και ο λόγος. Εάν υποτεθεί ότι δεν έχω υπομονή, δεν έχω αγάπη, δεν έχω πίστη, και η πίστη στο ίδιο, όλα, σημαίνει ότι δεν είμαι αποδέκτης καλός. Θα το λέγαμε σε φυσικό παράδειγμα, σε φυσικό επίπεδο, ότι δεν έχω λίαν επιφάνεια να κάνω ανάκλαση, αλλά μένει έτσι ανενέργητη, θα λέγαμε, αυτή η άκτιστη ενέργεια και δεν κάνω τίποτε, δεν στέλνω πίσω τίποτα. Η αποδοχή ή μη αποδοχή αυτής της θείας ακτίστου ενεργείας είναι μια σύνθετος διαδικασία, τόσο σύνθετη που δεν μπορεί ο άνθρωπος να την παρακολουθήσει. Όταν επί παραδείγματι υπάρχουν τα πάθη, υπάρχει ο εγωισμός, αυτά επηρεάζουν την προαίρεση για να φτάσει ή να μην φτάσει να ανακλάσει τη θεία ενέργεια. Αλλά είναι τόσο δυσθεώρητη αυτή η κατάσταση, ώστε, δηλαδή, άβυσσος είναι πραγματικά. Είναι ένα μυστήριο. Μην ξεχνάμε ότι η προαίρεση είναι ένα μυστήριο. Τι θα πει ο ένας δέχεται και ο άλλος δεν δέχεται? Γιατί ο Άβελ έχει αυτήν την προαίρεση και ο Κάιν έχει την δεύτερη, εκείνη την άλλη προαίρεση? Δεν είναι, παιδιά,
δύο ανθρώπων και οι δύο. Γιατί λοιπόν ο ένας έτσι και ο άλλος αλλιώς? Τι είναι εκείνο που κάνει την προαίρεση να είναι αυτή ή εκείνη? Γι' αυτό σας εξηγώ ότι είναι ένα μυστήριο, ένα βαθύτατο μυστήριο. Είναι μία άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος να δει τον εαυτόν του. Το υπογραμμίζω αυτό. Μόνος ο Θεός μπορεί να δει τα βαθέα του ανθρώπου. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έτσι. Και δεν πηγαίνει στα βαθέα βαθέα. Ποιος γνωρίζει, λέει, τα του ανθρώπου ή μη ο άνθρωπος, δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος? Αλλά και ο ίδιος δεν μπορεί, έτσι και το Θεό. Ποιος μπορεί, λέει, να δει τα του Θεού παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού που ερευνά και τα βάθη του Θεού? Έτσι καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μόνο ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος βλέπει αυτήν την κατάσταση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και ποια διαδικασία γίνεται για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει να πει το ναι στο Θεό, να γίνει αποδέκτης αγαθός, ή τελικά να μείνει σκληρός και να μην γίνει αποδέκτης των θείων ενεργειών. Επιμένω σε αυτό, είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, όπως λέει στην παραβολή ο Κύριος, εξήλθεν ο σπύρον του, σπήρε των σπόρων αυτού κλπ. Α, λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, δεν εξήλθε του αρρώσε των αγρών αυτού, αλλά εξήλθε του σπήρε των σπόρων αυτού. Δεν βγήκε να οργώσει, βγήκε να σπήρει. Προϋποτίθεται το όργωμα. Και το όργωμα τι είναι? Δεν είναι τι άλλο παρά η καρδία του ανθρώπου, η προαίρεση του ανθρώπου, αυτό που ανήκει στον άνθρωπο. Κι αν λοιπόν η προαίρεση είναι κακή, όπως επί παραδείγματι η γη πεπατημένη, πέτρα στην οποία δεν φυτρώνει σπόρος, δεν φταίει ο σπορεύς ούτε ο σπόρος του, φταίει το χωράφι, φταίει η προαίρεση, φταίει αυτός ούτως ο άνθρωπος. Και αν ακόμη είναι γη αγαθή, δηλαδή καλή γη, ο άνθρωπος είναι εκείνος που έκανε την καρδία του γη αγαθή. Νομίζω και με το τελευταίο αυτό παράδειγμα θα δώσαμε μία έτσι λίγο καλύτερη εικόνα πώς τα πράγματα έχουν. Ο Θεός της υπομονής λοιπόν, ο Θεός της υπομονής είναι εκείνος ο οποίος χαρίζει, δίδει στον άνθρωπο αυτό που λέμε αρετή της υπομονής. Τι είναι η υπομονή? Καταρχάς, ανήκει η υπομονή ως αρετή εις των βουλητικών χώρων της ανθρωπίνης ψυχής. Έχουμε την νόηση, το συνέστημα και τη βούληση. Αυτά τα τρία στοιχεία της απλής ψυχής. Θα λέγαμε αυτές οι τρεις συμπεριφορές της μιας απλής ψυχής. Και είναι η υπομονή στον χώρο των βουλητικών, είναι παράγωγον της ανδρείας. Μία από τις τέσσερις μεγάλες κεφαλαιώδεις αρετές. Έτσι είναι μια δύναμη που οπλίζει τον πιστόν κατά της λύπης, της απογοητεύσεως, αλλά και των ποικίλων αντιξοοτήτων της καθημερινότητας. Πολλές φορές η υπομονή υπολαμβάνεται ως αδυναμία. Αδύναμος άνθρωπος, αδύναμος χαρακτήρας, γι' αυτό το λόγο κάνει υπομονή. Αντίθετα, η ανυπομονησία να θεωρείται σαν δύναμη, ότι εκείνος που είναι ανυπόμονος είναι δυνατός άνθρωπος. Λάθος, αγαπητοί. Δυνατός είναι ο υπομονετικός άνθρωπος, διότι έχει τη δύναμη ακριβώς να δείξει την υπομονή. Όπως και ο αυτοκτονών δεν είναι δυνατός, ενώ εκείνος που επιμένει σε μία αντίξωη ζωή, αυτός είναι δυνατός. Το λέγω γιατί έχουμε και την αυτοευθανασία. Ξέρετε τι είναι αυτή, όχι μόνο ο ασθενής που οι συγγενείς του αποφασίζουν να τον θανατώσουν για να έχει έναν θάνατο αξιοπρεπή, αλλά και εκείνοι που αποφασίζουν να
πεθάνουν μόνοι τους για να πεθάνουν αξιοπρεπώς, όπως περιπεί χίλιες φιλοσοφίες να έχει κανείς στο μυαλό του, τίποτα δεν κάνει εκείνος ο Κέσλερ, ο φιλόσοφος, με τη γυναίκα του για να πεθάνουν αξιοπρεπώς, γέρασαν, σου λέει τώρα ποιος θα μας υπηρετήσει, τι και πού και πώς, άνοιξαν τον γκάζ και πέθαναν αξιοπρεπώς. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι αδυναμία, δεν είναι δύναμη. Έτσι και η ανυπομονησία είναι αδυναμία, η υπομονή είναι δύναμη. Ο ανυπόμονος στο βάθος είναι ένας εγωιστής. Γι' αυτό η υπομονή πάντοτε συνδέεται με την ταπεινοφροσύνη. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, προς το μέτρον της ταπεινοφροσύνης δίδωται εσύ και υπομονή εν τες συμφορές σου. Είναι στον 46ο του λόγο. Δηλαδή, κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύνης σου, σου δίδει ο Θεός και το χάρισμα της υπομονής όταν έχεις, όταν περιπέσεις σε συμφορές. Η υπομονή ακόμη μπορεί να έχει μια φυσική διάσταση κατά το μέτρο του κατοικώνα, αλλά κυρίως να έχει μια υπερφυσική διάσταση. Η πρώτη διάσταση που λέμε άνθρωπος υπομονετικός, εκατασκευής υπομονετικός, αυτό το εκατασκευής δυνάμει του κατοικώνα που έχουμε μέσα μας, που μας επρίκησε ο Θεός με αυτό το κατοικώνα και έχει πολλά στοιχεία σπουδαία αυτό το κατοικώνα, όμως είναι, θα λέγαμε, μία πρώτη προσέγγιση των πραγμάτων. Με αυτήν την φυσική υπομονή, έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν μία φυσική υπομονή καταπληκτική, μπορεί να επιτύχει κανείς επίγεια πράγματα, όπως είναι η μόρφωση, η σοφία. Ξέρετε τι υπομονή χρειάζεται, η μόρφωση και η σοφία? Αν δεν τρυπήσει, μας έλεγε ένας καθηγητής μας, το παντελόνι σας με δύο τρύπες από πίσω από το κάθεσμα της καρέκλας, δεν θα αποκτήσετε σοφία και μόρφωση. Υπομονή να κάθεσαι ώρες των ωρών, νύχτα και ημέρα εις την καρέκλα. Ακόμα και ο πλούτος, για να πλουτίσεις θέλει υπομονή. Να είσαι εφευρέτης. Ξέρετε πόσες λάμπες έφτιαξε ο Έδισον για να επιτύχει κάπου 3-4 χιλιάδες λάμπες. Δεν σας λέγω τη διαδικασία που μία ίνα από μπαμπού καλάμι την απινθράκωνε, την έκλεινε μέσα σε σωλήνα κενού, δηλαδή αφαιρούσε τον αέρα, την άναβε και γόνταν. Έφτασε κάποτε ύστερα από τις 3.000 λάμπες που έφτιαξε, έφτασε να κρατήσει αναμένη 27 ώρες. Είναι εκείνο στον οποίο οφείλουμε τους λαμπτήρες, τους ηλεκτρικούς. Υπομονή! Υπομονή! Και να φανταστείτε, ο Έντισον, ξέρετε που έκανε τα πειραματά του, ήταν φτωχό παιδί. Μέσα σε ένα βαγόνι του σταθμού παροπλισμένον. Βαγόνι του τρένου. Του σταθμού του τρένου παροπλισμένον. Και κάποτε πήρε φωτιά αυτό το βαγόνι και τον έδιωξαν από εκεί. Περιπέτειες. Σε όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται πράγματι υπομονή. Αλλά η δευτέρα διάσταση είναι η πνευματική διάσταση. Αυτή πετυχαίνει ουράνια πράγματα. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, λέει στην προς Εβραίους. Τρέχομεν, το χώμε ωμέγα. Δηλαδή, με την υπομονή μας ας τρέχομεν στον αγώνα που είναι μπροστά μας. Αυτή η υπομονή όμως είναι πνευματικής διαστάσεως. Είναι αυτό που τόση ώρα σας έλεγα. Είναι το δώρο του Θεού που δίδει ο Θεός της υπομονής, που έρχεται επί της φυσικής τρόπων την αϋπομονή στο κατοικώνα, να αποθέσει τις ενέργειές του Άγιος Τριαδικός Θεός και εμπροκειμένου την ενέργεια την άκτιστον της υπομονής για να αποκτήσουμε την πνευματική υπομονή
χωρίς την οποία είναι αδύνατον να επιτύχουμε την πνευματική λεγόμενη ζωή. Υπόδειγμα υπομονής, αγαπητοί μου, είναι αυτός ο ίδιος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Γράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους το 12ο κεφάλαιο: αφορώντες, βλέποντες, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, ως ο οποίος αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινεν, είδατε, υπέμεινεν, υπομονή, υπέμεινεν σταυρών εσχήνης καταφρονήσας, αφού βέβαια κατεφρόνησε την εσχήνη, την εντρόπιας με να σταυρωθείς. Αναλογήσαστε τον τιάφτην υπομεμενικότα. Σκεφτείτε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκείνον που υπέμεινε, τον υπομεμενικότα, αυτόν που υπέμεινε τιάφτην αρετή υπομονή υπό των αμαρτωλών εις αυτόν αντιλογίαν. Εκείνη την αντιλογία των αμαρτωλών, των γραμματέων, των φαρισαίων, ήταν και το δηλητήριο. Τι είπαν σήμερα, ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή. Α, λέγει, τι έκανε, εθεράπευσε δύο τυφλούς και έναν δαιμονιζόμενο κοφό και άλλον. Α, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Με τη δύναμη του αρχιδιαβόλου, του αρχιβελζεβού, βγάζει τα δαιμόνια. Πω, πω, πικρία. Σκέτο δηλητήριο. Με υπομονή, λέγει, αντιμετώπισε όλους αυτούς ο Κύριος. Και τα λέγω αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος, ή να μην καμείτε τις ψυχές ημών εκλειόμενοι, για να μην αποκάμετε, να μην λυγίσετε. Γι' αυτό σας τα λέγω. Και συνεπώς, αν πάμε να λυγίσουμε, τι έχουμε να κάνουμε? Η πρώτη μετοχή, αφορώντες και τα λοιπά, βλέποντες, αφού βλέπουμε τον Ιησούν Χριστόν, τον αρχηγόν της υπομονής. Ακόμη θαυμάσια υποδείγματα, αγαπητοί μου, έχουμε τον Ιώβ, έχουμε τον Μωυσή, είχε να κάνει με εκείνο τον σκληροτράχυλο λαό που έφθαναν πολλές φορές να τον εξοργίζουν, και όμως έλεγε που ο Θεός είπε θα τους εξολοθρέψω, λέει ο Μωυσής, Κύριε, αν τους εξολοθρέψεις, γιατί του είπε από σένα θα βγάλω νέα γενιά όπως έβγαλα από τον Αβραάμ, εάν τους εξολοθρέψεις, δικό σου θέμα είναι, θα εξολοθρέψεις όμως και εμένα μαζί. Και θαύμασε ο Θεός. Ξέρετε, ο Θεός όταν θαυμάζει τους λόγους των ανθρώπων, είναι μεγάλο πράγμα. Όχι ότι ο Θεός υστερεί έναντι των ανθρώπων, όχι, θέλει να δείξει το μεγαλείο της ανθρωπίνης ψυχής όταν έχει υγεία ψυχική. Ακόμη θυμηθείτε όλους τους προφήτες, τον Ιεσαΐα, τον Ιερεμία και τα λοιπά, όλους τους δικαίους, τι υπομονή έδειξαν. Ο Τοβίτ που είχε μια γυναίκα, πω πω μια γυναίκα, όταν εκείνος από την αρετή του εκτυφλώθηκε, διότι είναι μια ολόκληρη ιστορία, διαβάσετε την, είναι θαυμασία. Κάποια φορά δούλευε αυτή, γιατί ο άνδρας της πια δεν μπορούσε να δουλέψει, εχμάλωτοι όντες του βορείου, από το βόρειο, συγγνώμη, κατοίκοντα από το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, και ήταν εχμάλωτοι των Νινεβιτών, των Ασσύριων. Και έφερε στο σπίτι ένα κατσικάκι. Της λέγει, το κατσικάκι αυτό που το βρήκες, τυφλός τώρα ο Τοβίτ, λέγει, μου το χάρισαν τα αφεντικά μου. Πού το βρήκες το κατσικάκι, πραγματικά σου το χάρισαν τα αφεντικά σου ή το έκλεψες? Εκείνη θύμωσε και της λέει, και του λέει, μια ολόκληρη ζωή που είσαι θρησκευτικός άνθρωπος, δεν σε είδα να κάνεις καμία προκοπή, να η προκοπή σου, στραβώθηκες, και ποιο είναι το κέρδος σου? Σι που λες ότι προσέχεις το Θεό. Πικρός κλόβος. Και τότε ο Τοβί έκλαψε. Είναι ωραία ιστορία. Είναι ένα βιβλίο, λέγεται Τοβί, είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Πάρτε το παρακαλώ και διαβασέτε το, είναι ωραιοτάτη ιστορία. Και μόνο αυτό το σημείο
τόσα άλλα σημεία. Μήπως ο Ιώβ με τη γυναίκα του που του είπε, άντε λέει, επιτέλους βλασφήμα των Θεών, να τελειώνουμε, να τελειώνουμε, να πεθάνεις και εσύ, να ησυχάσω κι εγώ. Άμυαλη γυναίκα, τα αγαθά μας που μας έδωσε ο Θεός ήταν καλά, τώρα οι δοκιμασίες δεν είναι καλές. Είδατε, γι' αυτό θα λέγαμε, αγαπητοί μου, το βιβλίο του Ιώβ είναι ένας ύμνος εις την υπομονή. Γράφει στο πρώτο κεφάλαιο, όταν δέχτηκε όλες αυτές τις δοκιμασίες, αυτός γυμνός εξήλθον εκκυλίες μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Γυμνός γεννήθηκα, γυμνός θα φύγω. Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατε. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφαίρεσε. Ως το Κυρίο έδεξεν, ούτω και έγινε το. Όπως φάνηκε καλό εις τον Κύριον, αυτό έγινε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου εις τους αιώνας. Είδατε, ύμνος προς την υπομονή. Το μαρτύριο δεν είναι μόνο ένα αποκορύφωμα της πίστεως και της αγάπης, αλλά είναι και ένα αποκορύφωμα της υπομονής. Η υπομονή θα είναι μια κεντρική αρετή των εσχάτων. Το υπογραμμίζω, κεντρική αρετή των εσχάτων, γιατί θα πρέπει να υπομείνουμε τον Κύριον εν ημέρας αντιχρίστου. Ο Κύριος είπε, ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Αυτός που θα υπομείνω στο τέλος, αυτός θα σωθεί. Και κατά το σφράγισμα του αντιχρίστου, που θα είναι τρομερή περίοδος εκείνη, χρειάζεται πολύ υπομονή, ώστε να λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλυψή του, όδε, να, η υπομονή των Αγίων εστί. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων. Οι τηρούντες τα εντολάς του Θεού και την πίστη Ιησού. Θα πει ο Κύριος ακόμη στον άγγελο της Φιλαδελφίας στην Αποκάλυψη, ότι ετήρησα στον λόγον της υπομονής μου. Καγώ σε τηρήσω και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, από την ώρα του πειρασμού της μελούσης έρχεστε, που πρόκειται να έρθει επί της οικουμένης όλης παγκοσμιώτης. Το θέμα είναι παγκόσμιο, είναι η ώρα του αντιχρίστου. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης, για να υποστούν την δοκιμασία όσοι κατοικούν επάνω στη γη. Η υπομονή δεν αναφέρεται μόνο στις σχέσεις, αγαπητοί μου, με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και με τις σχέσεις μας με το Θεό. Ο Θεός πολλές φορές μας παιδαγωγεί. Αν λείπει η υπομονή, τότε πώς θα βαστάσουμε την παιδαγωγία του Θεού? Είναι δυνατόν να βαστάσουμε την παιδαγωγία του Θεού? Αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέγει, μακάριος ως υπομένει πειρασμόν, ευτυχισμένος εκείνος που υπομένει πειρασμόν. Και εποχή μας είναι ίσως η κορυφαία που προκαλεί μυρίους πειρασμούς. Πώς λοιπόν θα σωθούμε αν δεν έχουμε υπομονή? Για να νικήσουμε χρειαζόμαστε υπομονή. Σωτηρία και υπομονή είναι πάντοτε αλληλένδετα. Γι' αυτό ο Κύριος μας παραγγέλει, εν τη υπομονή ημών κτίσασε τας ψυχάς ημών. Κερδίστε τις ψυχές σας με την υπομονή σας, και ο Θεός της υπομονής θα μας δώσει το αγαθόν αποτέλεσμα.